Στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία του Φορέα Διαχείριση Τεραιών Αποβλήτων Κεντρική Μακεδονία, βρέθηκε σήμερα ο Αντώνη Μαυρόπουλο, ο Έλληνα πρόεδρο τη Παγκόσμια Ένωση Διαχείριση Τεραιών Αποβλήτων, που έχασε για λίγα λεπτά τη μοιραία πτήση με το αεροσκάφο των Εθιοπικών Αερογραμμών, που συνετρίβη στι 10 Μαρτίου και σώθηκε από βέβαιο θάνατο. Όταν έφτασα στην Αντίσα Μπέμπα, έπρεπε να πάρω το αεροπλάνο Αντίσα Μπέμπα-Ναϊρόμπι και είχα μια πολύ μικρή σύνδεση, μισή ώρα. Μου είχαν πει βέβαια από την εταιρεία ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι μου είπαν θα έχει τη βαλίτσα σου μαζί μόνο και δεν προλαβαίνει να πάει από τον αεροπλάνο στο άλλο και θα, σε περιμένει άνθρωπο να σε πάρει. Και έτσι έβγαλα και το ειστήριο, δηλαδή δεν το έβγαζα δηλαδή, γιατί. Τέλο πάντων, φτάσαμε, φτάσαμε στην ώρα μα, φτάσαμε 7 και 45, βγήκα πρώτο από το αεροπλάνο, περίμενα λίγο, δεν βρήκα κάποιον να με περιμένει να με πάρει. Και επειδή φοβήθηκα ότι θα το χάσω άρχισα να πηγαίνω μόνο μου. Το περιθώριο τη παρουσία του στην πόλη για την υπογραφή των μελετών ορίμανση για την υλοποίηση των μονάδων επεξεργασία βιοαποβλήτων τη κεντρική Μακεδονία, ο κύριο Μαυρόπουλο είπε πω αυτά τα τρία λεπτά καθυστέρηση του έσωσαν τη ζωή. 8.03 κατάφερα να φτάσω στην πύλη Α12 από την οποία έφευγε η πτήση μου και την ώρα που φτάσα την ύπλη να κλειστεί και έβλεπα του τελευταίου επιβάτε να πηγαίνουν σιγά σιγά μέσα. Ε, εκνευρίστηκα, ξαναφωνάζω γιατί είχαν κλείσει την πτήση 15 λεπτά σχεδόν πριν φύγει. Ε, έψαξα να βρω κάποιον υπεύθυνο, ήρθε ένα κύριο και μου είπε: Τσάμπα, φωνάζει, δεν γίνεται να μπει μέσα. Διότι εκεί το αεροδρόμιο, οι πύλε δεν κλείνουν με κάρτε, κωδικού και τέτοια πονηρά συστήματα, αλλά με λουκέτο αλυσίδα. Μου λέει τώρα για να ανοίξει, πρέπει να βρούμε ποιο έχει το λουκέτο και τρέχα γύρευε. αυτό έχει φύγει, μου λέει τώρα. Και... <laughs> μέσα στα νεύρα και εγώ λέω: Εντάξει, παιδιά, τι να κάνω τώρα. Ο ίδιο προερχόμενο από τη Βηρητό θα πετούσε με τι αιθιοπικέ αερογραμμέ για τον Αϊρόμπι για ένα συνέδριο του ΟΗΕ που αφορούσε το περιβάλλον. Ο κύριος Μαυρόπουλο διαμαρτυρήθηκε στην αεροπορική εταιρεία διότι δεν ήταν ο υπάλληλό τη την ώρα του με αποτέλεσμα να καθυστερήσει. Λίγη ώρα μετά, έκπληκτο, ενημερώθηκε ότι το αεροπλάνο είχε συντριβεί. Κάποια στιγμή μου δώσανε ένα ειστήριο να ο 10.30 και όταν πήγα να πετάξω 10.30 μου λένε. Ε, ξέρετε, δεν μπορείτε να πετάξετε. Λέω γιατί. Λέει, σα θέλει ο διευθυντή ασφάλεια του αεροδρομίου. Τι δεν μπορώ να πετάξω. Μου λέει, είστε ο μοναδικό επιβάτη που έχει μείνει απ' έξω από μια πτήση που αγνοείται. Και το πρωτόκολλο λέει ότι για λόγου ασφαλεία, και επειδή μπορεί πιθανώ να είσαι ύποπτο, α εξατήσουμε εδώ. Εγώ η πρώτη μου αντίδραση, ξέρει, είναι αμυγό ελληνική, λέω, πλάκα μου κάνε τώρα. Λέω, Παι, παιδιά, πείτε ότι δεν έχετε θέση. Μην μου λέτε τώρα παραμύθια. Όχι, μου λέει, φίλε. Δεν έχουμε επικοινωνία με το αεροπλάνο, μου λέει δύο ώρε και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να έχει γίνει κάτι και να είναι πιο τυχερή ημέρα τη ζωή σου. Μέχρι να το μάθουμε, δεν μπορεί να φύγει. Αμέσω ενημέρωσε του συγγενεί του για να του πει ότι είναι καλά στην υγεία του, καθώ η τραγική είδηση τη πτώση του αεροσκάφου σε έκανε το γύρο του κόσμου. Όταν γύριζα, κατάλαβα πόσο κοντά είχα φτάσει, γιατί πήγα στο αεροδρόμιο να κάνω check-in και μου λέει συνοδο μου λέει Δεν μπορώ, μου λέει να σα κάνω check-in. Λέω γιατί, γιατί μου λέει να ακυρωμένο το εισιτήριό σα. Μα τη λέω: Έχω εισιτήριο, το βλέπω, το βλέπω, μου λέει. Και μου λέει: ε, είστε, μου λέει ο κύριο που σώθηκε. Λέω ναι, και βάζει τα κλάματα. Ξέρω, τι, έγινε. Μου λέει, ξέρετε, μου λέει το σύστημα σα θεωρεί νεκρό όπω όλου του άλλου και έχει ακυρώσει το εισιτήριο αυτόματα. Εκεί κατάλαβα πόσο κοντά έφτασα <χαι> και μου κόπηκα τα πόδια. Μου λέει μην ανησυχεί, θα το λύσουμε αμέσω. Πάει φωνάζει το διευθυντή, έρχεται ο διευθυντή, μου λέει χίλια συγγνώμη, μου λέει το σύστημα τα κάνει αυτόματα αυτά. Θα το λύσω, μου λέει, αλλά πρώτα να κάνουμε κάτι άλλο. Του λέω τι, να φέρω τα παιδιά να βγάλουμε μια selfie, μου λέει όλοι μαζί. Ο κύριο Μαυρόπουλο, χαριτολογώντας ανέφερε ότι έισε για να βρίσκεται στη σημερινή υπογραφή τη σύνταξη μελετών.